Λοιπόν, πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Άκης Τσελέντης, Διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, για να δούμε μαζί αν πρέπει να ανησυχούμε μετά το σεισμό που είχαμε σήμερα στην Κρήτη. Κύριε Τσελέντη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Διευθυντής Γεωδυναμικού είμαι. Διευθυντής Γεωδυναμικού. Μόλις την περασμένη Πέμπτη, κάνατε μια ιδιαίτερη αναφορά στο φαινόμενο αυτό που είχαμε στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Νομίζω τότε είχε δώσει 3,7 ρίχτερ. Και είχατε προειδοποιήσει ότι θα υπάρχει και συνέχεια. Ο κόσμος είχατε πει να αποφεύγει τα παλιά πετρόχτιστα σπίτια. Τελικώς μας ευνηδίασαν ή όχι τα 6 ρίχτερ σήμερα, κύριε Τσελέντη? Εμένα προσωπικά με ευνηδίασαν. Διότι από τον Ιούνιο η περιοχή αυτή έχει ξεκινήσει να δίνει πάρα πολλούς σεισμούς της τάξης του 3-3,5. Να καταλάβετε, από τον Ιούνιο μέχρι τώρα έχουμε γράψει κοντά στους 1000 σεισμούς μεγαλύτερου του 1 ρίχτερ. Δέστε και είμαστε μάδες, από τον Γενάρη έχουμε βάλει στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου άλλους 4 σεισμογράφους, ναι. Και έτσι έχουμε αποτυπώσει πλήρως την εξέλιξη και έχουμε αποτυπώσει και το ρήγμα το οποίο ενεργοποιήθηκε. Είναι το ρήγμα του Καστελίου το λεγόμενο, έχει διεύθυνση βορρά-νότο. Έχει κλείσει, φανταστείτε ένα επίπεδο που έχει κλείσει προς Δυσμάς και ακριβώς στα 11 χιλιόμετρα κάτω από τα Αρκαλοχώρια έγινε ο σεισμός ο 5,8 ρίχτερ. Δεν περίμενα 5,8, περίμενα γύρω στο 5 εγώ. Mm-hmm. Γι' αυτό και είχα πει στον κόσμο πάρα πολλές φορές, ακόμα έχει κάνει και ομιλία στο Αρκαλοχώρι, να αποφεύγει τα παλιά πέτρινα σπίτια. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε και έχουμε και εκατοντάδες σπίτια πέτρινα κατεστραμμένα αυτή τη στιγμή. Όπως δυστυχώς έχουμε και σπίτια από τα οποία είναι φτιαγμένα με νεότερους στατιστικούς κανονισμούς, όχι βέβαια με τον τελευταίο, το οποίο έχουν υποστεί σημαντικό βαθμό αστοχίας. Το καλό λοιπόν είναι ότι ήταν ο κυρίος σεισμός. Αυτό θα σας ρώταγα. Ναι, ήταν ο κύριος, έτσι. Το ναι. Δυναμικό αυτού ρήγματος δεν ξεπερνάει τα 6 ρίχτερ, αλλά το 5,8 είναι ο κυρίος σεισμός. Mm-hmm. Το κακό είναι ότι θα έχουμε ισχυρούς μετασεισμούς. Πλέον μπορεί να αγγίζουν και το 4,8 και το 5 καμιά φορά. Ήδη έχουμε πάνω από 10 γράψει, πάνω από 4. Ναι. Μέχρι τώρα, φανταστείτε, έχει να γίνει τις επόμενες μέρες. Θα έχει διάρκεια αυτό δηλαδή. Φυσικά. Και το ακόμα επίσης είναι ότι ο δομικός ιστός της περιοχής είναι πολύ άσχημος. Έχει ήδη υποστεί σημαντικές επιβαρύνσεις από τις εκατοντάδες σεισμούς που έχουν γίνει από τον Ιούνιο. Mm-hmm. Και γι' αυτό το ξαναλέω και μια ακόμη φορά: οι κάτοικοι προτού μπουν στα σπίτια τους να κοιτάξουν, να πάρουν τη γνώμη ενός μηχανικού. Διότι και καινούργια σπίτια, από ό,τι φάνηκε, έχουν προβλήματα πολλές φορές από ό,τι είδαμε. Τώρα, σχετικά με το Ηράκλειο, επειδή το Ηράκλειο είναι πολύ μεγάλη πόλη και γι' αυτή ανησύχησα. Το Ηράκλειο ήταν κοντά στο ρήγμα, γι' αυτό το καταλάβει το σεισμό. Το Ηράκλειο δεν έχει ρήγματα μεγάλα κοντά στο Ηράκλειο, το παρακολουθούμε αυτό συνέχεια γιατί έχουμε βάλει πλέον όργανα εκεί. Mm-hmm. Δεν έχουμε δει μετατόπιση προς κάποιο κοντινό μεγάλο ρήγμα. Το κακό βέβαια με το Ηράκλειο είναι ότι έχει στενά σοκάκια, έχει πολλά αυθαίρετα, έχει περιοχές που είναι άσχημη γεωλογία και πέτρινα σπίτια. Αλλά ευτυχώς δεν είναι πολλά αυτά. Επομένως, ο κύριος ιστός του Ηρακλείου είναι φτιαγμένος με το νέο αστυνομικό κανονισμό. Έχουν πολύ καλούς μηχανικούς, άρα δεν υπάρχει λόγος για πανικό. Απλώς όσοι κάτοικοι μένουν σε τέτοια είδους σπίτια, αλλά θα αποφεύγουν, όπως επίσης και να καταλάβουν ότι πρώτον μπαίνουν σε ένα σοκάκι στενό, να σκεφτούν ότι μπορεί και ένας ισχυρός μετασεισμός, γιατί το Ηράκλειο είναι γεμάτο. Αυτό ήθελα να σα πω. Μπορεί να πέσουν σπίτια και με έναν μετασεισμό. Δεν μιλάω για να πέσουν σπίτια, μιλάω να πέσουν αντικείμενα. Αντικείμενα. Να υπάρχει τραυματισμός. Κάποιοδήποτε είναι. Και να είναι κάποιο σε ένα στενό. Σε ένα στενό σοκάκι του Ηρακλείου, γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια στενά σοκάκια του Ηρακλείου, το ξέρω πολύ καλά στην πόλη, και να έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή εκεί πέρα και κυρίως θέλει τις δημοτικές αρχές να κάνουν αφαίρεση αυτών των αστοχιών, όπως θα λέγαμε. Δηλαδή, αν υπάρχει κάπου καταγγελία από κάποιον πολίτη ότι υπάρχει κάποιο τιμόροπος ή τιμόροπος τείχος ή μπαλκόνι, καλύτερα να το αφαιρέσουν αυτό το πράγμα. Ή να βάλουν μια κόκκινη κορδέλα, τέλος πάντων. Ναι, να είναι προσεκτική. Ναι, και βέβαια ακριβώς. Στο Αρκαλοχώρι ο κόσμος πρέπει να είναι για το επόμενο μεγάλο διάστημα προσεκτικός. Δυστυχώς στο Αρκαλοχώρι τους επόμενους μήνες πρέπει να είναι σταλαμμένα κάρβουνα κόσμος. Δυστυχώς το τονίζω αυτό. Γιατί και ο δομικός ιστός δεν είναι καθόλου καλό. Εκεί δεν αποκλείεται με ένα μετασεισμό να δούμε και παλιά σπίτια να καταραίουν. Βέβαια, όχι με τίποτα. Ναι. Σίγουρα θα έχουμε κι άλλες πτώσεις κτιρίων εκεί πέρα, γιατί τα σπίτια αυτά ήδη είναι πολύ ευάλωτα. Ήδη έχουν υποστεί μεγάλες βλάβες. Ευτυχώς κατεβαίνει κάτω η πολιτική προστασία, έχει κατέβει ήδη. Ναι. Ετοιμάζουν μια περιοχή καταβλισμού στο εκθεσιακό κέντρο, που θα φιλοξενήσει περίπου 2.000 σκηνές.
Πιστεύω ότι να δοθεί κάποια μικρή λύση μέχρι οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να πάνε. Έχει κηρυχθεί και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή. Ακριβώς. Υπάρχει η ετοιμότητα. Έχει κατέβει και ο κύριος Στυλιανίδης εκεί. Οπότε είναι σε συνεννόηση με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, με όλες τις τοπικές αρχές. Θέλω να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Τσελέντη. Υπάρχει περίπτωση ο σεισμός αυτός, ο ισχυρός σεισμός, να συνδέεται με το γεγονός ότι είχαμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι? Όχι, καμία σχέση. Δεν υπάρχει σχέση αυτό που λένε με τη ζέστη και με τους σεισμούς. Mm-hmm. Αυτό ξέρετε πώς ξεκίνησε. Το 1953 που έγιναν οι μεγάλοι σεισμοί της Κεφαλονιάς, καταστροφικοί σεισμοί με πολλά θύματα, τότε είχε κάψον. Από τότε λοιπόν έχει επικρατήσει στο μυαλό του κόσμου ότι όποτε κάνει κάψον θα έχουμε μεγάλο σεισμό. Δεν έχει καμία σχέση. Έχω δώσει μάλιστα εγώ και δύο διπλωματικές, όπου έχουμε κοιτάξει, έχουμε συγκρίνει την εκλειόμενη σεισμική ενέργεια με τη θερμοκρασία mm-hmm. και δεν έχουμε δει καμία απολύτως σχέση. Ναι, και φαντάζομαι ότι έχετε κι άλλα έτσι πολλά παραδείγματα που δεν το επιβεβαιώνουν αυτό, γιατί γίνεται έτσι μια συζήτηση ότι μπορεί το γεγονός ότι περάσαμε φέτος καύσωνες, ιστορικούς καύσωνες, να εκτονώθηκε κατά κάποιο τρόπο και να εκτονώθηκε σε μια περιοχή η οποία ούτως ή άλλως είχε δονήσει στο τελευταίο διάστημα, όπως εκεί στην Κρήτη, στο Αρκαλοχώρι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσελέντη. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Ο κύριος Άκης Τσελέντης, Διευθυντής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.